Τι είναι απαραίτητο για την καλή στιτική λειτουργία. Για να το καταλάβουμε λίγο, ας πούμε τι χρειάζεται για μια καλή στήση. Χρειάζεται ένα καλό ερέθισμα, χρειάζεται οι συνθήκες χώρου, χρόνου να είναι καλές, χρειάζεται σεξουαλικά ερεθίσματα απαραίτητα και μετά χρειάζεται ένας οργανισμός που να λειτουργεί σωστά. Τι χρειάζεται από τον οργανισμό, χρειάζεται οι ορμόνες οι οποίες εμπλέκονται και είναι 3 τεστοστερόνι, προλακτίνη και οι ορμόνες του θυροειδή οι τρει ορμόνε είναι πολύ σημαντικό να είναι στα φυσιολογικά επίπεδα, χρειάζεται να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα νεύρα, γιατί τα μηνύματα, τα ρεθίσματα από το εγκέφαλο θα τα κατευθύνει μέσω τη μοδελική στήλη στο παίο και χρειάζεται πάρα, πάρα πολύ βασικό, γιατί αυτό θίγεται και περισσότερο. Το 70% των οργανικών προβλημάτων είναι αγκιακά, γιατί το παίο είναι ένα αγκίο με εξειδικευμένη λειτουργία. Άρα, ό,τι είναι κακό για την καρδιά μα και για τα αγκεία, είναι κακό και για τη στήση. Και γι' αυτό λέμε πάντοτε ότι στην πρόληψη τι να κάνετε. Λοιπόν, να κάνετε ό,τι σας λένε οι καρδιολόγοι να κάνετε. Αυτό, να προσέξετε το σωματικό σας βάρος, να προσέξετε τη διατροφή, η μεσογειακή διατροφή, άσκηση καθημερινή, να κόψετε το τσιγάρο και επίσης για αυτούς που έχουν προβλήματα να ελέγξουν από νωρίς και σταθερά το ζάχαρό τους, τη χολυστερίνη τους, την πίεσή τους όλα αυτά που βλάπτουν τα αγκία και βλάπτουν και το ειδικό αγγείο που λέγεται ΠΕΟΣ. Ποιε παθολογικέ καταστάσει επηρεάζουν αρνητικά τη στήση. Οι παθολογικέ καταστάσει καταρχήν μπορεί να είναι οποιαδήποτε πάθηση που επηρεάζει τι ορμόνε που είπαμε. Ε, δεύτερον, μπορεί να είναι παθήσει όπω κακώσεις σπονδυλική στήλη, σκλήρε καταπλάκε, νευρολογικέ δηλαδή παθήσει που να έχουν επίπτωση. Ευτυχώ αυτό είναι μικρότερη σαν ομάδα. Και η μεγάλη ομάδα είναι τα εγγυακά προβλήματα. Δηλαδή, ο ζαχαρόδιαβίτη ξέρουμε ότι 40% των διαβητικών έχουν πρόβλημα στήσει. Ξέρουμε ότι εάν ένα δεν προσέξει και έχει πολύ καλά ρυθμισμένο το ζάχαρο, σε 10 χρόνια θα έχει σίγουρα πρόβλημα. Ξέρουμε επίση ότι ο ζαχαρόδιαβίτη συνδέεται με κατάθλιψη. Η κατάθλιψη, 8 στου 10 έχουν πρόβλημα στήσει, όχι μόνο από την κατάθλιψη, αλλά και από τα αντικαταθλιπτικά. Τα περισσότερα βλάπτουν τη στήση. Και επίση, άμα αναλογιστούμε ότι η κατάθλιψη αυξάνει τέσσερι φορέ τα εμφράγματα και ότι η αισθητική τη λειτουργία η αγκιακή προηγείται τρία χρόνια κάποιο επισυδίου από την καρδιά, καταλαβαίνουμε όλο αυτό το φαύλο κύκλο. Και θα θέλω να επιμείνω σε αυτό που είπα στο τέλος, γιατί λέμε ότι η, η, η στήση είναι το βαρόμετρο της υγείας της καρδιάς. Και αυτά τα τρία χρόνια νωρίτερα που έχει το πρόβλημα τη στήση είναι γιατί ακριβώ τα αγγεία του Πέου είναι τρει με τέσσερι φορέ μικρότερα από τα στεφανιαία μα. Τι θα βουλώσει πρώτο, προφανώ το μικρότερο. Άρα από εκεί θα αρχίσει το πρόβλημα, είναι το καμπανάκι και εμεί οι ουρολόγοι, όταν έρχεται ε, κάποιο και δούμε ότι έχει αγκιακό πρόβλημα στήση, του λέμε πήγαινε πρώτα από τον καρδιολόγο σου.